Η Κριστίνα Λάρσον δεν πίστευε ποτέ ότι θα κατέληγε στην Ολλανδία. Νιώθαμε πολύ σταθεροί στο Λονδίνο. Όμως, όταν αποφασίστηκε η μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων λόγω του Brexit, η Κριστίνα και η οικογένειά της τα μάζεψαν και δεν κοίταξαν ξανά πίσω. Δεν είμαστε ευγνώμονες για τον Brexit, αλλά για εμάς ως οικογένεια μας άλλαξε τον τρόπο ζωής, ζώντας σε μια μικρότερη πόλη από ότι είναι το Λονδίνο. Είναι ενδιαφέρουσα πρόκληση και έχουμε πολύ καλή ποιότητα ζωής εδώ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η Κριστίνα είναι ένα μόνο μέλος των 728 υπαλλήλων του οργανισμού που έχουν ήδη μετακομίσει στην Ολλανδία. Ο Νοέλ Βέιθον εργάζεται 20 χρόνια στον οργανισμό, αλλά το τελευταίο διάστημα επικεντρώθηκε στις συνέπειες του Brexit. Ήταν λίγο δύσκολο, περάσαμε κάποιες δύσκολες καταστάσεις και σκεφτείτε πως το μόνο που έπρεπε να κάνουμε ήταν να μετακομίσουμε, κάτι που από μόνο του αποτελεί πρόκληση. Μεγάλη πρόκληση είναι και η προετοιμασία για τις συνέπειες του Brexit στη λειτουργία του Οργανισμού Φαρμάκων. Όλοι οι κάτοχοι αδειών, όλες οι εταιρείες πρέπει να βρίσκονται σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε πως μετά τον Brexit αυτές οι εταιρείες θα συνεχίσουν να λειτουργούν για τα προϊόντα που θα προσφέρουν στα 27 μέλη της Ένωσης. Ό,τι και να συμβεί με τον Brexit, ο οργανισμός θα μείνει στην Ολλανδία σε ένα ολοκένουργιο κτίριο που θα ανοίξει τον Ιανουάριο. Η Ροζ Φρέμντερ έχει αναλάβει να βοηθήσει το προσωπικό στη διαχείριση όλων αυτών των αλλαγών και νιώθει πολύ καλά για το μέλλον. Σίγουρα υπάρχουν πολλές συναισθηματικές προκλήσεις, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος, όταν συνηθίσουν τη δουλειά, την ασφάλεια που προσφέρει αυτή η πόλη, την ανεξαρτησία που έχουν τα παιδιά τους, θα είναι μια πολύ θετική εμπειρία για όλους. Την εμπειρία με την κατάσταση τη βιώνουν ήδη πολλοί, καθώς πάνω από 100 εταιρείες έχουν μεταφερθεί από το Λονδίνο στην Ολλανδία αμέσως μετά το δημοψήφισμα για τον Brexit.